Υπάρχει μια απόπειρα επαναπροσέγγισης η οποία φημολογείται εδώ και καιρό. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας το τελευταίο διάστημα, ειδικά από την εποχή του φωνικού σεισμού, του διπλού φωνικού σεισμού στην Τουρκία. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη για μεγάλες διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση, υπάρχει ένας νέος υπουργός εξωτερικών. Ο οποίος νέος υπουργός εξωτερικών έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα περί της κόκκινης γραμμής χώρας στο παρελθόν, σας θυμίζω. Ναι, έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής τα οποία είναι εξόχως ανησυχητικά, θα σας έλεγα. Θεωρώ όμως ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, με την έννοια ότι έχει απέναντι μια Τουρκία που πλέον έχει βάλει στη μηχανή της ό,τι καλύτερο διαθέτει. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή προετοιμασία πολύ σοβαρή, ώστε να μην υπάρξουν καταστάσεις που η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να ελέγξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει βούληση για αυτό το πράγμα, αλλά είδομεν εις Φιλίππους που θα λέγαμε. Θεωρώ πάντως ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μια προσπάθεια και από ξένα κέντρα, από δυτικά κέντρα, ώστε να υπάρξει επαναπροσέγγιση με τους Τούρκους. Πρέπει να το δούμε όμως αυτό το πράγμα πάρα πολύ σοβαρά, να τεθούν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, γιατί θα κινδυνεύσουμε. Ο Φιντάν με τον Γκιουλέρ δεν είναι ένα δίδυμο, και με τον Καλίν στη ΜΙΤ, δεν είναι ένα τρίδυμο, θα λέγαμε, ανθρώπων που είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Ο Φιντάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά τις μυστικές υπηρεσίες, προτάσει ένα νέο αφήγημα για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, συμβεβλημένο με τον αιώνα της Τουρκίας και βέβαια με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό το αφήγημα είναι και ένας νέος τρόπος διπλωματίας, αφορά και ένα νέο τρόπο διπλωματίας, και ο οποίος είναι άκρος επικίνδυνος. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνω αυτό. Πάμε στις εξελίξεις που είχαμε στη Ρωσία, διότι όσο περνάνε οι μέρες έρχονται και νέα στοιχεία στη δημοσιότητα, και αρχίζω εγώ και καταλαβαίνω, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, ότι όλη η κρίση εξελίχθηκε γύρω από το ότι η ηγεσία του ρωσικού στρατού ζήτησε να τεθεί η Βάγνερ υπό τον έλεγχό της, απέτησε από κάθε μέλος και από τον Πριγκόζιν πρώτα απ' όλους να υπογράψει συμβόλαιο με τη ρωσική διοίκηση, άρα να υποταχθεί σε εντολές της. Ο ίδιος αρνήθηκε. Ήδη υπάρχουν αναφορές στο Twitter ότι είχε και επαφές μέχρι και με την Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών από τον περασμένο Ιανουάριο, και ότι γι' αυτό το λόγο πέταξε στην Αφρική. Από την άλλη όμως, να μην ξεχνάμε ότι η Βάγνερ είναι προϊόν της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της GRU, ενώ ο Μπριγκόζιν δεν έχει στρατιωτικό υπόβαθρο. Ο άλλος συνιδρυτής της οργάνωσης, ο Ούτκιν, ήταν αυτός που μετείχε στις ειδικές μονάδες. Τι μας λέει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, γιατί προφανώς δεν είπε ότι προετοιμάζω και κάνω κάτι από μόνος του, προφανώς είχε και κάποιες συνεννοήσεις. Τι μας λένε όλα αυτά? Μας λένε ότι υπήρχε στα σκαριά μια λέξη, μπορεί να αποτυπωθεί με μια λέξη ρωσική, το συμβάν αυτό, λέγεται «ρασμπόρκι», δηλαδή ξεκαθάρισμα. Αυτό το ξεκαθάρισμα αφορούσε, όπως πολύ σωστά είπατε, την εθνικοποίηση της Βάγνερ, η οποία είναι ένα υβρίδιο ενός μισθοφορικού στρατού που ενεργεί όμως υβριδικές επιχειρήσεις πολλαπλού τύπου. Έχει τεράστια, θα έλεγα είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως τέτοιο. Οι επιχειρήσεις της εκτείνονται από τη Λατινική Αμερική ως τη Μέση Ανατολή, και κυρίως στη Βόρεια Αφρική και στην Ποσαχάρια. Έχει ένα αριθμό μαχητών πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να φτάνει και στην εφεδρεία κοντά στις 70 με 100 χιλιάδες. Όπως είπατε, είναι όντως
δημιούργημα του ρωσικού κράτους και του ρωσικού στρατιωτικού κατεστημένου, αλλά λειτουργούσε ημιαυτόνομα. Και λειτουργούσε ημιαυτόνομα σκοπίμως, γιατί εντασσόταν στο υβριδικό δόγμα της, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ποιο είναι το πρόβλημα, μάλλον ποιο ήταν το πρόβλημα που όθησε τον Πριγκόζη να στασιάσει? Ότι θέλαν ουσιαστικά να, και ο Σοϊγκού και ο Γκερασίμοφ, θέλαν ουσιαστικά να παραμερίζουν τον Πριγκόζιν. Δηλαδή η εθνικοποίηση και η σύναψη ενός συμφώνου, ενός συμβολέου με τους μαχητές της Βάγνερ, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, θα άλλαζε τον τρόπο λειτουργίας της Βάγνερ. Μάλιστα. Τους contractors δηλαδή θα τους καθόριζε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ τους καθόριζε ο Πριγκόζιν. Δεν μου λέτε, τόσα χρόνια στην πιάτσα, σχήμα λόγου ο Πριγκόζιν, προφανώς σχέσεις με κάποιους ανθρώπους κλειδιά στις άλλες μυστικές ή ειδικές υπηρεσίες της Ρωσίας θα είχε. Θεωρείτε ότι αυτή ήταν εκτός κάδρου αυτής της ιστορίας? Όχι, δεν θεωρώ ότι ήταν εκτός κάδρου, και γι' αυτό υπήρξε μια φοβερή αμηχανία στο καθεστώς Πούτιν. Γιατί προσπαθούσαν να καταλάβουν προφανώς ποιοι κρύβονται από πίσω. Ακούστηκε για τα αδέλφια Κόβαλτσουκ ή για τον Κυριένκο, που είναι πολύ στενοί συνεργάτες του καθεστώτος, και αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή είναι προφανές ότι υπήρξε μια στάση αναμονής, γιατί ο Πούτιν δεν γνώριζε ποιοι θα συμμετείχαν από πίσω σε αυτή την ανταρσία. Mm-hmm. Το βασικό ζήτημα όμως είναι ότι η Βάγνερ ως οργάνωση και οι μαχητές της θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά του ρωσικού στρατού ξηράς τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Η Βάγνερ είναι ένα βαριά οπλισμένο πεζικό, το οποίο επιχειρεί στον αστικό ιστό, συμμετείχε σε όλες τις μάχες στην Ουκρανία, γιγαντώθηκε μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, και θα λέγαμε ότι η αξία της είναι ανδιαφυσβήτητη και τόσο χρήσιμη για τους Ρώσους, για το ρωσικό στρατιωτικό κατεστημένο και για το ρωσικό κράτος, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Σαχίνη, κανείς στρατός δεν μπορεί να διεξάγει πολέμους μεγάλης κλίμακας έως τώρα. Ήταν προσανατολισμένοι όλοι οι στρατοί του κόσμου σε επιχειρήσεις με άνταρτο πολέμου. Οπότε οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας που άρχισαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία ουσιαστικά απαιτούν τη χρήση εκπαιδευμένου και βαριά οπλισμένου πεζικού. Η Βάγνερ το προσφέρει αυτό, και θα λέγαμε ότι το ρωσικό κράτος δεν έχει άλλη επιλογή από το να την εντάξει στους κόλπους του κανονικά, συμπαρατασσόμενη εκείνη με τις τακτικές ρωσικές δυνάμεις. Μπορούμε να εικάσουμε ότι ο Πριγκόζιν μπορεί να έλπιζε σε μια γενικευμένη εξέγερση, ώστε η πορεία του για δικαιοσύνη, όπως έλεγε, να στηριχτεί από υψηλά ιστάμενους υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένα φύλακες, αστυνομία, στρατό, μυστικές υπηρεσίες, και ότι τελικά δεν υπήρξε αυτό που ανέμενε? Δηλαδή ακόμη και ο πραγματικός επιχειρησιακός διοικητής των δυνάμεων της Βάγνερ, ο Σουροβίκιν, βγήκε και τον κατήγγειλε. Μήπως εκεί μέτρησε λάθος, να το πω έτσι, τον πόη του? Ναι, είναι πολύ πιθανό να συνέβη αυτό. Δηλαδή ο Πριγκόζιν έφτασε σε ένα σημείο να κοιτάξει να καταλάβει το Βορονές και την αποθήκη τακτικών πυρηνικών όπλων που υπάρχει εκεί. Ουσιαστικά πήλησε το ίδιο το ρωσικό κράτος, τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Πούτιν, αλλά προφανώς δεν του βγήκε. Προφανώς και αυτοί που ήταν από πίσω μέτρησαν καλύτερα τις δυνάμεις τους και στο τέλος έκαναν πίσω. Θυμίζει λίγο το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία. Γιατί ξέρετε, και εκεί, ενώ υπήρξε ανταρσία, υπήρξε πραξικόπημα, υπήρξε βομβαρδισμός της Άγκυρας, όταν ο κόσμος βγήκε στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη και το πραξικόπημα
άρχισε να αποτυγχάνει. Πάρα πολλοί αξιωματικοί, οι οποίοι αρχικά ήταν υπέρ του πραξικοπήματος, μεταξύ των οποίων και ο ΑΚΑΡ, άλλαξαν στάση. Άρα... και κατήγγειλαν τους συνωμότες. Άρα αυτό που δεν συνέβη στη Ρωσία ήταν μια γενική εξέγερση και μια ανοιχτή διάσπαση του μηχανισμού ασφαλείας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί στο μέλλον αν ο Πούτιν δεν αλλάξει τον τρόπο που θα λειτουργήσει έναντί του. Σωστά. Ακριβώς. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Ο Πούτιν θα ξεκινήσει εκαθαρίσεις στο στενό κύκλο του, όπως έκανε ο Ερντογάν? Θα υπάρξουν προγραφές μεταξύ ανώτερων και ανώτατων Ρώσων στρατιωτικών? Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που συνέβη στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν είχε να διαχειριστεί ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται εμπλεκόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην περίπτωση μάλιστα μιας ουκρανικής αντεπίθεσης. Έχει δηλαδή να αντιμετωπίσει μια ουκρανική αντεπίθεση, η οποία δεν φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους της αρχικά, αλλά βρίσκεται να εξελίξει. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και μάλιστα χρειάζονται και πολύ λεπτοί χειρισμοί εν μέσω ενός πολέμου. Σωστό. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα στον κύριο Λαμπρόπουλο, τι πιστεύει τελικώς για τους επαγγελματικούς μισθοφορικούς στρατούς σαν στρατηγικός αναλυτής θέματα ασφάλειας? Διότι τελικά η Ρωσία, που διαθέτει ένα από τους μεγαλύτερους, αν και φαντάζομαι ότι μεγαλύτερος είναι η Blackwater, μου λέει, τον εθνικοποιεί, τη Wagner, και επίσης με διάταγμα που εκδόθηκε χθες απαγορεύει και τη στράτευση με απονομή χάρης καταδίκων, όπως γινόταν μέχρι προχθές. Ένας μισθοφόρος πολεμά για τα χρήματα και προφανώς θα πολεμήσει για εκείνον που του δίνει τα περισσότερα. Συνεπώς, μπορεί ένα κράτος να στηρίξει την ασφάλειά του σε τέτοιες δομές? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και πολύ καλό το ερώτημα. Καταρχάς να πω ότι η Blackwater όντως ήταν η μεγαλύτερη, αλλά ήταν PMC, ήταν δηλαδή ιδιωτική εταιρεία, μισθοφορική εταιρεία, η οποία δεν αναλάμβανε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις όπως η Wagner. Η Wagner έχει αναλάβει πολλαπλού τύπου υβριδικές επιχειρήσεις και συμμετέχει σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Η Blackwater δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ ξεκίνησαν και οι δύο, η Wagner μάλιστα ξεκίνησε πολύ αργότερα από την Blackwater, ξεκίνησαν σαν ιδιωτικές μισθοφορικές εταιρείες. Δεν απέκτησαν το ίδιο αποτύπωμα. Δεν έχουν το ίδιο αποτύπωμα. Η Wagner είναι πολύ μεγαλύτερη σε εύρος επιχειρήσεων. Τώρα, αναφορικά με το ερώτημα. Κοιτάξτε, σίγουρα στον υβριδικό πόλεμο και σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, όπου η πόλεμη μεγάλης κλίμακας είχε θεωρηθεί ότι αποτελούν παρελθόν, με τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, πλέον δεν θα πρέπει να αποκλείουμε τίποτα. Το έχουν πει δεκάδες ανώτατοι αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην γενικός αρχηγός, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου και του Βρετανού, ότι είναι πολύ πιθανός πλέον ένας πόλεμος μεγάλων δυνάμεων. Οπότε οι πόλεμοι μεγάλης κλίμακας θα είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν μέχρι ενός σημείου. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοφορικοί στρατοί, για αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες, θα συνδράμουν, αναλόγως με τη στρατηγική κάθε κράτους, θα συνδράμουν τη συνολική προσπάθεια. Το πώς θα συνδράμουν είναι ένα ερώτημα, γιατί ομάδες όπως η Wagner, δηλαδή εταιρείες όπως η Wagner, έχουν την τάση, λόγω της δυνατότητας και των χρημάτων που έχουν και του εύρους επιχειρήσεων που διαθέτουν, να αυτονομηθούν. Αυτό κατέστη φανερό στην ρωσική περίπτωση, και γι' αυτό και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας θέλησε να την εθνικοποιήσει. Και όχι μόνο τη Wagner, αλλά και άλλες 12 παραστατευτικές ομάδες της Ρωσίας. Ρωτάει ο Σπύρος, κύριε Λαμπρόπουλε, πού βρίσκει μαχητές? Από παντού. Από παντού. Δηλαδή, μαχητές μπορεί να έρθουν από την Κεντρική Αμερική, από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική, από την Μέση Ανατολή. Στρατολογία από παντού, η Wagner. Το ότι δεν συνέλαβε το καθεστώς Πούτιν τον Πριγκόζιν, σας λέει κάτι? Θα μπορούσε να είναι, μου λένε εδώ πολύ, κάπως στημένο το σκηνικό, ούτως ώστε με ένα εύσχυμο τρόπο να φαίνεται ότι αποχωρεί από τη Wagner, αλλά πάει στη Λευκορωσία, που μπορεί να είναι νέο κομβικό στοιχείο και να είχαν πληροφορίες ότι οι δυτικοί
θέλουν να το αποσταθεροποιήσουν, άρα στέλνει έναν έτοιμο πόλεμο εκεί. Ναι, προσέξτε, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει, αλλά κατόπιν του πραξικοπήματος. Δηλαδή να υπάρχει μια ιδιότυπη συμφωνία με τον Πρικόζιν. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή για το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και για τον Πούτιν τον ίδιο. Το ζήτημα αυτό είναι ότι η Βάγνερ έχει επιχειρησιακό διοικητή, τον Νούτκιν, και τον Πριγκόζιν ως γενικό διευθυντή, θα λέγαμε. Μάνατζερ, ας πούμε. Και μάνατζερ, ναι. Σαν μάνατζερ. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι οι μονάδες της Βάγνερ που έχουν πολεμήσει ξέρουν τον Πριγκόζιν. Δηλαδή τον αναγνωρίζουν ως γενικό αρχηγό. Θέλει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μια αντικατάσταση του Πριγκόζιν να πάρει την νομιμοποίηση στους μαχητές της Βάγνερ. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει αμέσως ο Πούτιν αυτό. Θα πάρει κάποιο χρόνο και θα χρειαστεί και το κατάλληλο άτομο. Γι' αυτό θεωρώ ότι μπορεί να υπήρξε μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι με τον Πριγκόζιν να πάει στη Λευκορωσία και να μεταφέρει ένα κομμάτι μαχητών της Βάγνερ για να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο από εκεί. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό. Θεωρείτε, με ρωτάνε εδώ, ότι έχει τρωθεί περαιτέρω το προφίλ Πούτιν ή ισχυροποιείται από αυτή την ιστορία? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί αρχικά έχει τρωθεί το στάτους του Πούτιν. Αντιμετώπισε μια ανταρσία την πιο δύσκολη στιγμή στην 23χρονη ιστορία του. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί να ήταν στημένο αυτό. Όπως πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι και του Ερντογάν το πραξικόπημα ήταν στημένο, το θέμα είναι ότι πώς το εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν και πώς θα το εκμεταλλευτεί ο Πούτιν. Εκεί θα φανεί πραγματικά τι δυνατότητες υπάρχουν και τι επιλογές στο Ρώσο πρόεδρο, και μπορεί να βγει ισχυρότερος. Σαφώς μπορεί να βγει ισχυρότερος. Μάλιστα. Αν το εκμεταλλευτεί σωστά, με την έννοια ότι αν ελέγξει ξανά τους αρμούς της εξουσίας, οι οποίοι έχω να σας πω ότι το ρωσικό κράτος έχει μια ιδιομορφία, δεν είναι όπως είναι η Τουρκία. Έχει πάντα μαστιζόταν από εμφύλια διαμάχη αναφορικά με το στρατό. Δηλαδή έχουν υπάρξει δεκάδες πραξικοπήματα και έχουν πληρώσει με τη ζωή τους στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος του Χασεύσκι, που ήταν ο μεγαλύτερος σοβιετικός στρατηγιστής και Ρώσος στην καταγωγή όλων των εποχών. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αντιστοιχούσε στους αντίστοιχους Γερμανούς πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός που έφερε ουσιαστικά τον Κεραυνοβόλο Πόλεμο και τις επιχειρήσεις εις βάθος στη ρωσική στρατηγική. Μου λέει άλλος φίλος εδώ, υπάρχει ένα σενάριο ότι επειδή ο Πριγκόζιν δεν είναι απαλλαγμένος από διαφθορά, είχε μυστικές συμφωνίες με το ρωσικό στρατό, στον οποίο οι εταιρείες του παρήχαν προμήθειες σε διωγγωμένες τιμές και αυτές οι συμβάσεις ακυρώθηκαν. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα, μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, βρίσκεται στις αναφορές των επαφών του με τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, στις υποτιθέμενες προσφορές του να δώσει ρωσικά κέντρα διοίκησης και στις διαπραγματεύσεις του για υποστήριξη, όχι τόσο βέβαια από την Ουκρανία, αλλά από τις ΗΠΑ. Κανείς δεν πρέπει να εκπλήσεται, λέει, όταν ακούει ότι η CIA ενημερώθηκε πλήρως για το τι θα γινόταν δύο μέρες πριν. Και προφανώς οι Ουκρανοί θέλουν να δουν τους ηγέτες της Ρωσίας να ανατρέπονται και τον ΝΑΤΟ να έρχεται να τους σώσει. Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο? Είναι εκτός κάδρου, κατά τη γνώμη του κύριου Λαμπρόπουλου? Όχι, δεν είναι εκτός κάδρου. Είναι εντός κάδρου. Μην ξεχνάμε ότι η διπλή ανάσχεση των ΗΠΑ, η στρατηγική της διπλής ανάσχεσης, αφορά το εξής. Αφορά την πτώση του καθεστώτος Πούτιν και την αντικατάστασή του με ένα πιο φύλα προσκύμενο καθεστώς, έτσι ώστε να υπάρξει ένας στραγγαλισμός της Κίνας από το Βορρά και από το Νότο. Δηλαδή να μην υπάρχει πια το ρωσικό δέος το οποίο συνδράμει την Κίνα σε μια αντικατάσταση της διεθνούς τάξης της Ουάσιγκτον, αλλά... Αυτό το σενάριο είναι σίγουρα ευσταθή. Δηλαδή, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν τη δράση του Πριγκόζιν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο ίδιος ο Πριγκόζιν μπορεί να έχει διαπραγματευτεί συγκεκριμένα πράγματα με τους δυτικούς
Να έρθει δηλαδή σε, να, παίζει, να έπαιξε διπλό παιχνίδι, να έρθει σε συμφωνία, να είσαι κάποιο είδους συμφωνία, να, έδειξε, να έδωσε κάποια διαπιστευτήρια. Από εκεί και κυρίως για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι βασικό στοιχείο. Ειδικά από τη στιγμή που έφτασε στο Βορονές, θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να καταλάβει την αποθήκη 45 που υπάρχουν τακτικά πυρηνικά όπλα εκεί. Τώρα, να σας ρωτήσω ναι. Το ανάποδο που λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Μήπως ήταν υποτιθέμενο πραξικόπημα που στη Ρωσία αναφέρεται ως στάση, χειραγωγούμενο, προσέξτε, και όχι στημένο, προκειμένου να υπάρξει αυτή η αναδιάταξη στις ένοπλες δυνάμεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί σύγχυση στο αντίπαλο στρατόπεδο των Ουκρανών και των Νατοϊκών. Κοιτάξτε, αυτό εννοεί ο φίλος να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μασκυρόφκα, δηλαδή σε ένα πλαίσιο παραπλάνησης. Ναι. Αυτό δεν θα το θεωρούσα τόσο πιθανό για τον εξής λόγο. Το στρατηγικό στο αντίκτυπο είναι πολύ μεγάλος για να μπορέσει, για να θέλει ο Πούτιν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το όητρο του έχει τρωθεί. Έχει τρωθεί και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχε συγγύη θείος και φοβερή αμηχανία και από την κινέζικη πλευρά και από τους Ινδούς αλλά και από τον και από συμμάχους της Ρωσίας στον τρίτο κόσμο. Δηλαδή όλοι κρατούσαν την αναπνοή τους να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ο Πούτιν θα το αντιμετώπιζε. Και το γεγονός ότι αναγκάστηκε ο Πούτιν να μιλήσει δημοσίως για προδοσία, για πισόπλατη μαχαιριά, παραπέμποντας στο περίφημο Dolkstos του 18, στο αντισημιτικό Dolkstos. Μην ξεχνάμε ότι ο Πριγκόζιν είναι ρωσοεβραϊκής καταγωγής. Έτσι. Έχει σημασία το αυτό. Έχει τα ερώτηση εδώ από το φίλο το Βασίλη για αυτή την καταγωγή. Αποκλείει να έχουν παίξει ρόλο, λέει, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα, γιατί δεν θα το απέκλειε καθόλου. Δεν θα το απέκλειε καθόλου. Υπάρχει, ξέρετε, στους υπερσυντηρητικούς κύκλους της Ρωσίας που αποτιμούσαν την Οκτωβριανή Επανάσταση με έναν τρόπο που επευλήθη από τους δυτικούς στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση, κατηγορώντας τους Εβραίους, όπως ακριβώς έκαναν και οι Γερμανοί αργότερα το 18 και μετά. Έχουν δηλαδή παρόμοιες αναφορές. Δεν θα απέκλεια μια έμεση εμπλοκή Ισραηλινών κέντρων. Δεν θα το απέκλεια. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω γιατί εντάξει, το θεωρώ βέβαια άμεσης εμπλοκής, το θεωρώ αδιανόητο, γιατί εκεί θα υπήρχε δυνατότητα αντιπίνων και οι Ισραηλοί είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο μέτωπο της Συρίας. Αλλά ξέρετε, η στάση της Ρωσίας με το Ιράν το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η αγορά drones από το Ιράν, η στήριξη στο καθεστώς, έχει μια κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το Ισραήλ. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός από αυτή τη στάση που είναι απόρρια του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν θα το απέκλεια λοιπόν, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι συνέβη μια ανταρσία έχει δημιουργήσει στον Πούτιν μια αμφιβολία για το ποιος πρέπει να εμπιστεύεται από εδώ και πέρα. Εξού και σήμερα η δήλωση ότι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη όσοι συμμετείχαν στην ανταρσία. Ποιο αλήθεια μπορεί να είναι το μέλλον του Πριγκόζιν με μια τέτοια δήλωση? Δεν το θεωρώ καλό το μέλλον του Πριγκόζιν. Απλά ο Πριγκόζιν αυτή τη στιγμή θα εξαγοράσει τη ζωή του με τη δράση του την περαιτέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι προσωρινό το μέλλον του Πριγκόζιν. Δηλαδή η ζωή του κρέμεται από το τι ακριβώς θα πράξει από εδώ και πέρα. Στο τέλος δεν θεωρώ ότι θα επιβιώσει ο Πριγκόζιν. Λέει ο Νίκος, είναι τυχαίο, λέει κύριε Λαμπρόπουλε, ότι αμέσως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα ή τη στάση βγήκαν Ουκρανοί και άλλοι αξιωματούχοι και επέκριναν το Ισραήλ γιατί δεν συμμετέχει πιο ενεργά στην πολεμική προσπάθεια? Όχι, όπως είπαμε πριν, θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που το Ισραήλ δεν την ξεπερνά, αλλά όταν υπήρξε δυνατότητα ανατροπής, εκεί μπορεί να υπήρξε και μια έμεση εμπλοκή.
Είναι βέβαια η εικασία, δεν μπορούμε να το σωστά ξέρουμε, αλλά... Άρα κύριε Λαμπρόπουλε... Ο Κίρκ είναι ένας από τους υπερεθνικιστές, υπερσυντηρητικούς, που ηγείται και μιας ομάδας που μιλούν για πολύ αυστηρά αντίμετρα και αναφορικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας, για πολύ πιο επιθετικές τακτικές των Ρώσων, ακόμα και αναφέρονται και στη χρήση τακτικών πυρηνικών. Ουσιαστικά έκανε μια δήλωση που εννοούσε ότι ο Πριγκόζιν δεν είναι Ρώσος. Μάλιστα. Είναι Εβραίος. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, το εξής με βάση αυτά που συζητάμε τώρα. Και είναι ερώτημα του Δημήτρη. Μπορεί, λέει, να φανεί και περίεργο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η στάση να μην είναι απλά στημένη ως προς την εκμετάλλευσή του από τη ρωσική ηγεσία, αλλά κάποιος βαθύτερος σχεδιασμός? Θα μπορούσε δηλαδή να είναι δάκτυλος του ίδιου του Πούτιν με κάποιο σκοπό που ίσως μάθουμε στο μέλλον, διότι οι Ρώσοι στην τακτική της παραπλάνησης είναι μανούλες, μου γράφει εδώ. Ναι, κοιτάξτε, πάλι επαναρχόμαστε σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο να είτε να χειραγωγήσει είτε να στήσει μια ανταρσία ο Πούτιν με τις εικόνες στις τηλεοράσεις να δείχνουν μια φάλαγγα της Βάγνερ να προελάβει προς τη Μόσχα ανενόχλητη. Είναι ο αντίκτυπος αυτού του γεγονότος προκαλεί κλειδονισμούς ούτως ή άλλως. Δηλαδή και θα μπορούσε να προκαλέσει και κλειδονισμούς στο μέτωπο. Άρα. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε στημένο ούτε χειραγωγούμενο. Λέτε ότι αυτή είναι η οπτική. Άρα, μπορεί να μην υπήρξε γενικευμένη εξέγερση. Μπορεί να μην έσπασε, να μην υπήρξε ρήξη στο εσωτερικό του βαθέως κράτους. Όλα αυτά πιστεύετε όμως ότι κάνουν πιο προβληματισμένο πια τον Πούτιν για τον περίγυρό του? Ναι, έχει δοθεί ένα μήνυμα στον Πούτιν ότι πλέον δεν είναι άτρωτος. Πλέον δηλαδή υπόκειται σε κριτική, όχι απλά σε κριτική ως κριτική, αλλά σε δυνητική αντικατάστασή του. Μάλιστα. Και του δίνεται προφανώς η ευκαιρία να αντιστρέψει την κατάσταση. Πρέπει γι' αυτό, στο επόμενο διάστημα θα δούμε κινήσεις του Πούτιν που θα τείνουν προς μια κατεύθυνση αυτή του να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει να πω βεβαίως ότι ένα από τα βασικά του Πριγκόζιν και όσους εν πάση περιπτώσει τον ακολουθούσαν είναι ότι ο ρωσικός στρατός είναι πολύ μαλθακός, να το πω έτσι, απέναντι στην ουκρανική στρατιωτική μηχανή. Αυτό λέει κάτι? Δεν θα λέγω ότι είναι μαλθακός. Όχι, αυτή είναι η κατηγορία που απίθυνε ο Πριγκόζιν. Ότι αντί να τελειώνουμε τη δουλειά, κάνετε ό,τι μπορείτε για να έχουμε πρόβλημα. Αυτή ήταν η κριτική που ασκούσε. Ναι, υπάρχουν κύκλοι, στρατιωτικοί κύκλοι, προφανώς εντάσσεται σε αυτούς και ο Πριγκόζιν, που θεωρούν ότι η Ρωσία έπρεπε να επιδείξει μια πολύ σκληρή στάση στο Ουκρανικό, δηλαδή ακόμα και να ισοπεδώσει ολόκληρη την Ουκρανία. Και όχι να εμπλακεί σε συμβατικές επιχειρήσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα. Δηλαδή από τη στιγμή που να μην διεξάγει αμυντικό αγώνα, αλλά να διεξάγει επιθετικό πόλεμο με επιχειρήσεις ακόμα και με τη χρήση τακτικών πυρηνικών. Μάλιστα. Έχω μερικά ερωτήματα ακόμη ακροατών και θα κλείσουμε, αλλά θέλω να απαντήσετε σε αυτά όσο πιο σύντομα μπορείτε. Λέει εδώ άλλος φίλος. Η μεσολάβηση Λουκασέγκο, γιατί αυτός και όχι κάποιος άλλος? Υπάρχει κάτι που συνδέει Πούτιν, Πριγκόζιν και Λουκασέγκο? Ο Λουκασέγκο είναι ο πιο έμπιστος άνθρωπος του Πούτιν. Είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος. Και η ουσία, δηλαδή η υπόσταση Λουκασέγκο στη Λευκορωσία εξαρτάται άμεσα από το καθεστώς Πούτιν. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Έχει σχέση με τον Πριγκόζιν, αυτό ρωτάνε. Ο Λουκασέγκο, προφανώς, για να αναλάβει. Έχει, βέβαια, γνωρίζω. Γνωρίζονται και είναι ένας κύκλος ανθρώπων που έχουν σχεδιάσει και μαζί. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση του Σωτήρη. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη Ρωσία που δεν έχουν εξήγηση. Είναι σαν να δείχνει να μην θέλει να τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος ή, εν πάση περιπτώσει, να τραβήξει πολύ. Μήπως μεταφέρει το δόγμα άμυνα σε βάθος το οικονομικό παιχνίδι, δηλαδή κερδίζει χρόνο στην Ουκρανία,
επιχειρώντας να φθείρει ένα υπερχρεωμένο ΝΑΤΟ, μια υπερχρεωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τα σχέδια με τα BRICS και στην Αφρική να είναι 100% έτοιμος και να δούμε κανένα παγκόσμιο μπαμ, όχι με πυρηνικά αλλά με νέα νομίσματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι απόρρια του πολέμου. Σίγουρα ο Πούτιν έχει εμπλακεί σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Το έχει δηλώσει αυτό, ότι δεν έχει αποφασίσει να τελειώνει γρήγορα με την Ουκρανία. Το θέμα είναι αν και αν μπορεί να τελειώνει γρήγορα, γιατί φάνηκε ότι δεν μπόρεσε. Μην ξεχνάμε, υπήρχαν χτυπητές αδυναμίες, ειδικά διοικητικής μέρημνας στο Ρωσικό στρατό, ο οποίος όμως αναδιοργανώνεται. Και ξέρετε, αυτό που θέλω να καταθέσω είναι το εξής, γιατί αυτό αφορά και δυνητικές επιχειρήσεις στο μέλλον και μπορεί και τα ελληνοτουρκικά. Μην το ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό εργαστήρι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Ο παραταμένος πόλεμος τώρα σίγουρα έχει ως πυλώνα την εξάντληση των Ουκρανών και την εξάντληση και της Δύσης και της Ευρώπης κυρίως. Αυτό λοιπόν είναι ένας στόχος του Πούτιν. Ερώτημα από την Ολλανδία, από το φίλο το Γιώργο. Ποιες είναι, λέει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Λαμπροπλάν, υπάρχουν οι αναλογίες μεταξύ Βάγνερ Ρωσίας και Σαντάτ Τουρκίας? Η Σαντάτ θέλει να γίνει η Βάγνερ, η αντίστοιχη Βάγνερ. Ο Ερντογάν όμως, επειδή έχει την Οθωμανική παράδοση στο μυαλό του και οι Τούρκοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά ο Ερντογάν κυρίως, τον Ταναριβέρντι όταν τον αναφώνησε ότι είναι ο Μάχτη, ουσιαστικά ο Μεσσίας, ο Ισλαμικός Μεσσίας που θα ένωνε όλους τους μουσουλμάνους, ο Ερντογάν τον απομάκρυνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Σαντάτ υφίσταται, στρατολογεί σίγουρα, αλλά δεν είναι τόσο φανερή η δράση της. Σαφώς έχει και αυτή μια ημιαυτόνομη δράση σε σχέση με τον τουρκικό στρατό, αλλά εκεί ενεπλάκηκε ο ΑΚΑΡ πολύ και περιόρισε πολύ τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Δηλαδή σαν να λέμε ότι εντάχθηκε στον τουρκικό τακτικό στρατό η δράση της ΑΝΤΑΤ έχει πλήρως ουσιαστικά... Μάλιστα. Δεν θέλει να γίνει Βάγνερ. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Λέει εδώ άλλος φίλος. Ανενόχλητη δεν ήταν η φάλαγγα Πριγκόζιν. Χτυπήθηκε από αεροσκάφη και μάλιστα στην ουρά της. Μήπως ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι αν συνεχίσουν τότε θα υπάρξει μαζικός βομβαρδισμός και εξαλείωσής τους. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Λαμπρόπουλο, η Ρωσία έχει τα μέσα να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Ήταν μια φάλαγγα κάλυπτη σε μια εθνική οδό. Γι' αυτό σε εμάς, λέει, όλους η ιστορία δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ναι, κοιτάξτε. Θα μπορούσε η Ρωσία, και η ρωσική αεροπορία να την εκμηδενίσει τη φάλαγγα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το γεγονός όμως ότι η Βάγνερ έχει τεράστια νομιμοποίηση στη ρωσική κοινωνία και επίσης υπήρξαν και δηλώσεις από τάγματα αλεξιδοτιστών επίλεκτα των Ρώσων που στήριξαν τη Βάγνερ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο απλό να χτυπήσεις μαχητές πρώτης γραμμής και να έχεις μετανομιμοποίηση στη ρωσική κοινωνία. Ήταν πολύ λεπτή η θέση του Πούτιν. Γι' αυτό και έκανε επίδειξη δύναμης ο Πριγκόζιν, βάζοντας μία φάλαγγα να προελάβει, ξέροντας εκ των προτέρων ότι θα ήταν πολύ δύσκολη η θέση του ρωσικού στρατιωτικού κατεστημένου. Μάλιστα. Γι' αυτό και τον Πριγκόζιν. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν εν υπνώση φύλακες της Βάγνερ και εντός Μόσχας. Σωστό. Και εντός Πετρούπολης. Σωστό. Γι' αυτό και μάλλον επικοινωνιακά τώρα τον πριονίζει ως φήμη με τους 36 νεκρούς πιλότους. Αρχίζει και παίζει στα ρωσικά δίκτυα για να σπάσει και η φήμη αυτή. Σημειολογικά λέει ο Σάκης ότι η Ρωσία εθνικοποιεί κάτι πολύ δύσκολο. Έναν ιδιωτικό στρατό. Δεν μιλάμε τώρα, λέει, ούτε για ΡΑΕ, ούτε για χρηματιστήριο ενέργειας, ούτε για διόδια. Μήπως δίνει ένα στίγμα, ένα μήνυμα ευρύτερο? Ναι, δίνει ένα μήνυμα και το ευρύτερο μήνυμα που δίνει είναι ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας και αναδιοργανώνει το στρατό της και τον αναδιοργανώνει με έναν τρόπο που θέλει να προηγηθεί των αντίστοιχων δυτικών στρατών, ακόμα και του Αμερικανικού, γιατί οι Αμερικανοί έχουν ένα δόγμα το οποίο
έχει θέση τους πεζοναύτες, δηλαδή οι πεζοναύτες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσε και η Βάγνερ. Έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν έτσι. Και είναι ένα τακτικό σώμα. Η Ρωσία προσπάθησε να αντιγράψει το δυτικό τρόπο πολέμου. Δεν τα έχει καταφέρει, δεν τα κατάφερε. Βρίσκεται σε αναδιάταξη των δυνάμεων και κυρίως προσπαθεί να αποκτήσει ένα πολύ αξιόμαχο και εμπειροπόλεμο στράτευμα μέσα από τις αποτυχίες, μαθαίνοντας μέσα από τις αποτυχίες, γιατί ξεκάθαρα υπήρξαν σοβαρές αποτυχίες. Μάλιστα. Και έχει τρωθεί και το κύρος και το γόητρο του ρωσικού στρατού. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα από τον φίλο τον Γρηγόρη. Είπε λέει στην αρχή της συζήτησης ο κύριος Λαμπρόπουλος ότι για την ώρα φαίνεται ότι η ουκρανική αντεπίθεση δεν αποδίδει τους καρπούς που αναμέναν οι Ουκρανοί. Έχει βάση αυτό? Έχει βάση, γιατί βέβαια σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναγνώρισης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι Ουκρανοί δεν έχουν επιχειρήσει με πλήρη δυνάμη, αλλά σίγουρα οι πρώτες τους επιχειρήσεις που είναι αναγνωριστικές δεν έχουν περάσει την πρώτη γραμμή άμυνας των Ρώσων. Μάλιστα. Κυρίως τη Ζαπορίζια. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε κύριε Λαμπρόπουλε, ότι στην Ουκρανία έχουμε ίσως το πιο ανοιχτό και συνάμα το πιο επικίνδυνο για όλη την ανθρωπότητα, γιατί για ειρήνη δεν μιλάει κανείς. Εργαστήρι πειραμάτων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Ήταν να μην πάρει μπροστά όλο αυτό. Τώρα ο καθένας εκεί. Δεν είμαι σίγουρος κύριε Σαχίνη ότι το έχουμε καταλάβει εδώ όμως αυτό. Δεν θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά έχει καταλάβει τι συντελείται στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν ομάδες εργασίας που να το μελετούν αυτό, ξέρετε. Το μελετάμε μεμονωμένα εμείς. Μας είναι η δουλειά μας, αλλά ξέρετε, χρειάζεται και μια συντεταγμένη προσπάθεια από τη μεριά της πολιτείας. Είναι απλό πράγμα αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, και μόνο αυτό που είπατε, η διάρκεια, η φθορά και η αναδιοργάνωση και η ανασύνταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι κομμάτι μιας άλλης συζήτησης, αλλά θα σας έλεγα το εξής, ότι οι σταθερές που υπήρχαν τις περασμένες δεκαετίες έχουν ανατραπεί και στη θέση τους έχουν έρθει αχαρτογράφητα νερά, και αυτά τα αχαρτογράφητα νερά κάθε χώρα προσπαθεί να τα ερμηνεύσει και να προσπαθεί να πορευθεί σε αυτά με μια πηξίδα που είναι εν τη γενέση της, δηλαδή δημιουργείται με αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες on the spot τη στιγμή αυτή. Εμείς δεν έχουμε δομές παραγωγής στρατηγικής σκέψης και στρατηγικού προϊόντος, και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ την προσπάθεια, την όποια προσπάθεια γίνεται από το κράτος να ακολουθήσει τον ρυθμό των εξελίξεων της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, ξέρετε. Οι Τούρκοι αντίστοιχα έχουν όμως. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα ερώτημα γεωπολιτικό σύμμικτο. Λέει εδώ ο ένας φίλος, επειδή το είπε και ο κύριος Λαμπρόπουλος, είναι προφανές ότι η στρατηγική βάθος των ΗΠΑ βλέπει Κίνα. Αντιστοίχως η Κίνα είναι εύκολο να αφήσει έτσι απλά τη Ρωσία να πέσει, ακόμη και αν δεν τρελαίνεται με τη Ρωσία? Και επίσης λέει, θα θέλαμε ένα σχόλιο, λέει άλλος ακροατής του κύριου Λαμπρόπουλου, πώς ερμηνεύει αυτή την προσέγγιση του Μακρόν με τα BRICS? Τι δουλειά είχε η Αλεπού στο παζάρι? Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Λοιπόν, η Κίνα αυτό που θέλει είναι να μην πέσει η Ρωσία για κανέναν λόγο. Πρώτον, γιατί στη διμερή του σχέση η Κίνα έχει το πάνω χέρι, κυρίως σε επίπεδο όχι προβολής ισχύως, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και κυρίως σε γεωοικονομικό επίπεδο. Και κυρίως η Ρωσία έχει και ένα πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα για να μπορέσει να αντέξει σε ένα μακρύ αγώνα φθοράς. Σε πρώτη φάση λοιπόν τα ρωσικά και τα κινέζικα συμφέροντα ταυτίζονται στο να αναδιαμορφώσουν τη διεθνή τάξη από το 1945 και μετά. Και εκεί θα σας έλεγα τη διεθνή τάξη που διαμορφώθηκε κιόλας και από το 1991 και μετά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν οι δύο χώρες συγκλίνουν. Και αυτό είναι και το κύριο μέλημα των Κινέζων αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο μέλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Κίνα έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στην άμυνα και διαρκώς αυξάνεται ο προϋπολογισμός των αμυντικών δαπανών, σε επίπεδο
επιχειρήσεων, η Κίνα δεν έχει πολεμήσει. Λαμβάνει τα διδάγματά της από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επίσης λαμβάνει τεχνογνωσία, στρατιωτική τεχνογνωσία από Ρώσους επιτελείς. Δηλαδή οι επιτελείς οι Κινέζοι δεν έχουν την εμπειρία των Ρώσων. Μάλιστα. Οπότε οι Κινέζοι χρειάζονται τους Ρώσους για να αντιμετωπίσουν δυνητικά. Έχουν βέβαια τεράστιες δεξαμενές σκέψεις στρατιωτικής παραγωγής, στρατιωτικής σκέψης και στρατηγικής σκέψης οι Κινέζοι, έτσι. Αλλά σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο, είναι σε πλήρη συνεργασία με τους Ρώσους. Σαφές. Άλλη μια απόδειξη γιατί είναι ένα μεγάλο ανοιχτό εργαστήρι. Και πείτε μου και μια τελευταία κουβέντα για αυτή τη... Α, για τον Μακρόν. Ναι, ναι. Για τον Μακρόν. Κοιτάξτε, η Γαλλία θέλει να παίξει ένα ρόλο που έπαιζε τη δεκαετία του 60 με τον Ντεγκόλ. Ουσιαστικά να σύρει το κάρο, να αποτελέσει το όχημα μιας αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας αμυντικής και στρατιωτικής αυτονομίας. Αυτό, εντάξει, οπωσδήποτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο αυτό. Αλλά να λειτουργήσει παράλληλα και το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας. Θέτει και αυτή ένα πλαίσιο παγκόσμιας στρατηγικής που αφορά συνεργασία με τα BRICS και κυρίως με χώρες που θέλουν να ενταχθούν στα BRICS και βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της, στη σφαίρα των συμφερόντων της. Μία από αυτές, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, είναι η Αλγερία. Η οποία Αλγερία σημειωτέων, και κρατήστε το αυτό, έχει κάνει έτοιμα ένταξη στα BRICS τον Αύγουστο, κρίνεται αυτό, τέλος Αυγούστου, και έχει κάνει έτοιμα ένταξη στο σύμφωνο της Σανγκάης. Και είναι και παραγωγός φυσικού αερίου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Η Αλγερία. Κύριε Λαμπρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν μπορείτε με μια κουβέντα. Μου λέει κάποιος εδώ πριν κλείσεις, έχει ένα σχόλιο, αν το γνωρίζει, για την πρόσφατη κινητικότητα στο Ιντλίπ της ρωσικής αεροπορίας και του Συριακού στρατού. Αν το γνωρίζει. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μονάδες της Βάγνερ έχουν επηρεάσει όλα τα μέτωπα όπου δρούν και όπου δρούν ρωσικές δυνάμεις. Η περίπτωση του Ιντλίπ είναι ξεκάθαρο ότι βρέθηκε σε μια αναταραχή. Και μην ξεχνάμε εκεί ότι καραδοκούν οι τουρκικές δυνάμεις και οι μουσουλμανικές δυνάμεις που εντάσσονται στην τουρκική στρατιωτική σφαίρα. Είναι σαφές ότι εάν έπεφτε, εάν είχε δημιουργηθεί σοβαρότατο ζήτημα, καταλαβαίνει κανείς τι επίδραση θα είχε και στο καθεστώς Άσαντα, αλλά και στην περιοχή του Ιντλίπ, όπου ακόμα το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Μάλιστα. Είναι υποδιαμόρφωση και θα υπάρξει συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν για το συγκεκριμένο ζήτημα.